Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικήτα. Όντως, η γερμανική εταιρεία Hensoldt, στην οποία μέτοχος είναι η ίδια η Γερμανία ως κράτος, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην κατασκευή των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar TAV V2, κάτι που προφανώς εξηγεί πολλά για την πολιτική στάση που τηρεί το Βερολίνο. Η Γερμανία διαθέτει ποσοστό 25,1% στην εταιρεία Hensoldt, που παράγει το σύστημα υπέρυθρης απεικόνησης Argos 2, χωρίς το οποίο τα τουρκικά αεροσκάφη δεν θα είχαν την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή αξία που τους αποδίδεται σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί, Νικήτα, ότι το ποσοστό που διαθέτει η Γερμανία στην εταιρεία Hensoldt είναι, παρέχει τη δυνατότητα αναστέλουσας μειοψηφίας, δηλαδή μπορεί να μπλοκάρει η Γερμανία οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση της εν λόγω εταιρείας. Κάτι που βεβαίως ποτέ δεν έγινε μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα, όπως έχει αποκαλύψει ο Αντένα, τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να βρίσκονται εδώ και 2 χρόνια στα κατεχόμενα από τις 16 Δεκεμβρίου 2019. Λοιπόν, τα τουρκικά drones έχουν ως βάση το παράνομο αεροδρόμιο του Λευκονίκου και έχουν υποστηρίξει τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Για να συμπληρώσουμε, Νικήτα, το puzzle του ρεπορτάζ, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Γερμανία ήταν η χώρα που πρωτοστάτησε στον μπλοκάρισμα της προσπάθειας επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας αναφορικά με τις πειρατικές της ενέργειες στην Κυπριακή ΑΟΣ, και το Βερολίνο έβαλε επίσης φρένο και στην επιβολή κυρώσεων κατά της Άγκυρας για τις έκνομες της ενέργειας στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου. Παύλο Ξανθούλης, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.